Και το παιχνίδι συνεχίζεται με τις δύο ελεύθερες βολές του Οικονομόπουλου. Αστοχή στην πρώτη. Ευστοχή όμως στη δεύτερη. Και το σκορ γίνεται 17-13 υπέρ της ΑΕΛ. Μικρό μπάσμα του Μακάριου. Πασάρι στο Μαντά, ο οποίος σουτάρει και ευστοχεί. 19-13 και μετά από 4 λεπτά περίπου η ΑΕΛ επιτυγχάνει καλάθι. Ενώ στην αντεπίθεση η Αχαγιά σκοράρει πάλι με τον Μητρόπουλο και το σκορ γίνεται 19-15. Δαμιανός, σουτάρει και είναι εύστοχος ο Δαμιανός. Το σκορ γίνεται 21-15 για την ΑΕΛ. Ενώ έχουμε επιθετικό φάουλ τώρα του Ρεμπούτσικα και το καλάθι που είδαμε δεν μετράει. Το φάουλ επέδειξε ο κύριος Θεοδωρόπουλος, ενώ έχουμε χιλιαρές διαμαρτυρίες από τον πάγκο της Αχαγιάς. Ο Δαμιανός έχει πάλι την μπάλα στο Τζαούσι, ο οποίος αστοχεί και πάλι από πολύ ευνοϊκή θέση. Υπάρχει μια δυστοκία των ψηλών της ΑΕΛ. Ευνηδιασμός τώρα με τον Μακάριο, ο οποίος τελειώνει μόνο στη φάση, αλλά αστοχεί, κερδίζει το ριμπάντο ο Δαμιανός. Αστοχεί και πάλι. Αστοχή και σε δεύτερη προσπάθεια ο Δαμιανός και είναι πεσμένος στο έδαφος. Προφανώς κάτι έγινε στη διεκδίκηση της μπάλας από τον Οικονομόπουλο. Φαίνεται να έχει χτυπήσει το χέρι του. Ο Δαμιανός, ο οποίος σήμερα βρίσκεται σε πολύ καλή μέρα, έχει πετύχει 14 από τους 21 πόντους της ΑΕΛ. Με 6 στα 9 σούτ 2 πόντων και 2 στις 2 βολές. Τελικά ο Δαμιανός σηκώθηκε και το παιχνίδι θα συνεχιστεί. Την μπάλα έχει η Αχαγιά από τα πλάγια. Ενώ απομένουν αυτή τη στιγμή 8 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Μπάσιμο και καλάθι από τον Τζόκο και το σκορ είναι 21-17. Μακάριος, Μαντάς, την μπάλα έχει ο Χριστόπουλος, ο οποίος πριν από λίγο μπήκε στο παιχνίδι στη θέση του Δαμιανού. Σουτ του Κοτσόνη, ο οποίος κερδίζει τελικά το επιθετικό rebound, νέο σουτ άστοχο. Κερδίζει ο Χριστόπουλος, αλλά η μπάλα είναι πλάγια για την Αχαγιά. Υπάρχει μια δυστοκία των παικτών της ΑΕΛ στα τελευταία λεπτά. Η ΑΕΛ που έκανε ένα πολύ καλό ξεκίνημα, ευνηδίασε την Αχαγιά και προηγήθηκε με 17-6. Αλλά τώρα το παιχνίδι είναι 21-17. Δηλαδή η Αχαγιά είχε ένα... Μπράβο. 4-15 τώρα και το σκορ είναι 21-19. Ενώ έχουμε time out που ζήτησε ο προπονητής της ΑΕΛ, ο Λαογιάννης. Επαναρχόμαστε στο παιχνίδι, απομένουν 7 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα. Το σκορ είναι 21-19 για την ΑΕΛ. Ενώ στο time out ο προπονητής της ΑΕΛ έδωσε εντολές στο Τζαούσι να μην είναι τόσο νευρικός και στο Κοτσόνι να βελτιώσει την αμυνά του. Ενώ ο Δαμιανός δίνει και πάλι τη λύση, φτάνοντας στους 14 πόντους και το σκορ 23-19 για την ΑΕΛ. Ο Τσόκος τώρα αστοχεί και κερδίζει το rebound ο Χριστόπουλος που δίνει στο Μακάριο. Δαμιανός και πάλι, ο οποίος πραγματοποιεί πολύ μεγάλη εμφάνιση. Χάνει την μπάλα τώρα και υποποιείται σε φάουλ ο Μακάριος, ο οποίος έτσι σταματάει τον ευνηδιασμό της Αχαγιάς. Η μπάλα επανέρχεται όχι, έχουμε βολές μία συν μία, καθώς η ομάδα των Λεχενών συμπλήρωσε 8 φάουλ. Ο Ρεμπούτσικας είναι έτοιμος να εκτελέσει τις βολές. Ευστοχή στην πρώτη.
Έχει δικαίωμα και για δεύτερη. Είναι άστοχος στη δεύτερη βολή. Το σκορ έχει γίνει 23-20. Μακάριος τώρα. Στο Δαμιανό και ο Τσαούσης, ο οποίος αστοχεί και πάλι. Είναι πολύ άστοχος ο Τσαούσης σήμερα. Ο Τσόκος έκανε το coast to coast, αλλά ο Δαμιανός πέταξε την μπάλα έξω. Η μπάλα επανέρχεται πλάγι από το Ρεμπούτσικα για την Αχαγιά. Σταματόπλος τώρα. Ο Δαμιανός κερδίζει το αμυντικό rebound. Μακάριος στον ευνηδιασμό. Έχει επιστρέψει η Αχαγιά, Χριστόπουλος. Και θα γίνει επίθεση εναντίον οργανωμένης άμυνας. Δαμιανός, άστοχος αυτή τη φορά, αλλά έχει κερδίσει φάουλ από τον Τζόκο. Δικαίωμα για δύο βολές στο Δαμιανό. Μια ακόμα αλλαγή από την, για την ομάδα της ΑΕΛ. Μπαίνει στον αγώνα ο Βέρας στη θέση του Τσαούση, ο οποίος παρουσιάζει πολύ μεγάλη αστοχία και νευρικότητα στη διεκδίκηση των rebound. Δαμιανός τώρα στις βολές, ευστοχή στην πρώτη, 24-19 το σκορ και 25-19 τώρα για το, με το Δαμιανό, που έχει 4-4 ελεύθερες βολές. Δικαιολογεί το μεγάλο ποσοστό ευστοχίας που έχει στη, σε όλη την περίοδο του πρωταθλήματος. Έχει 77% στις ελεύθερες βολές. Ενώ η Αχαγιά μειώνει τώρα σε 25-21 με ένα δίποντο του Ρεμπούτσικα. Μαντάς τώρα κάτω από το καλάθι. Πιέζεται και τελικά ευστοχή. Υπήρχε και υποψία εδώ 3 δευτερολέπτων. Οι διαιτητές δεν σφύριξαν. Έχουμε τρίποντο τώρα από την Αχαγιά. Το σκορ έχει γίνει 27-24 και λάθος στον ευθυνδιαρμό από την ΑΕΛ. Αλλά κλέβει νέο λάθος από την Αχαγιά και κλέβει ο Μακάριος τελικά, που δίνει στο Δαμιανό, ο οποίος ευστοχεί και κάνει το σκορ 29-24. Ρεμπούτσικας στο Σταματόπουλο. Σουτάρι υποπίεση και νέο rebound του Δαμιανού. Μακάριος περιμένει να επιστρέψουν οι συμπαίκτες του. Χριστόπουλος στο Βέρα, ο οποίος σουτάρει αφρούρητος, αλλά είναι άστοχος. Μητρόπουλος τώρα αστοχή. Νέα επίθεση του Μακάριου. Παρουσιάζουν οι ομάδες μια νευρικότητα στις τελευταίες τους επιθέσεις. Νέο σουτ του Δαμιανού και είναι πάλι εύστοχος ο Δαμιανός. Ανεβάζει το δίκτυο του σκορ σε 31-24. Ο Δαμιανός που κάνει ένα από τα καλύτερα παιχνίδια του. Ρεμπούτσικας τώρα. Στο Σταματόπουλο, ο οποίος πιέζεται και κερδίζει φάουλ από το Μαντά. Ο Σταματόπουλος τώρα είναι έτοιμος να εκτελέσει δύο βολές. Ήταν μία σε μία τελικά, στόχισε στην πρώτη. Κέρδισε το rebound ο Μακάριος. Ο Αδαμόπουλος σουτάρει ανενόχλητος, άστοχος. Προσπαθεί για το rebound ο Χριστόπουλος και το κερδίζει. Βγάζει την μπάλα έξω στο Δαμιανό. Ζητάει οργανωμένη επίθεση ο προπονητής της ΑΕΛ. Δαμιανό στο Μακάριο. Χριστόπουλος. Και η μπάλα είναι πλάγια για την ΑΕΛ, αφού παρεμβλήθηκε ο Ρεμπούτσικας. Χριστόπουλος στον Μακάριο. Στον Δαμιανό που είναι ξεμαρκάριστος και ευστοχή και πάλι ο Δαμιανός. Το σκορ γίνεται 33-24 και έχουμε time out που ζήτησε ο προπονητής της Αχαγιάς, Ροδόπουλος.
Επαναρχόμαστε στο παιχνίδι. 3,5 λεπτά πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Και η ΑΕΛ προηγείται 33-25. Ρεμπούτσικας τώρα για την Αχαλιά. Δίνει την μπάλα στο Σουλέ που επιχειρεί σουτ, άστοχο, κερδίζει την μπάλα ο Σταματόπουλος και ευστοχή. 33-27 το σκορ. Μακάριος. Δίνει την μπάλα στον Χριστόπουλο, ο οποίος επιχειρεί σουτ 2 πόντων, είναι άστοχος, προσπαθεί ο Δαμιανός, αλλά ο Οικονομόπουλος κερδίζει το rebound. Και ο Ρεμπούτσικας οργανώνει τη νέα επίθεση της Αχαλιάς, ο Μακάριος κλέβει όμως την μπάλα και δίνει στο Δαμιανό. Λάθος συνεννόησε όμως, ο Μακάριος δεν περίμενε νέα παλιά από τον Δαμιανό και η μπάλα είναι πλάγια για την Αχαλιά. Και έχουμε νέο time out. 2,5 λεπτά πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Το time out έχει ζητήσει ο προπονητής της ΑΕΛ. Επαναρχόμαστε στο παιχνίδι. 33-27 το σκορ. Ο Ρεμπούτσικας για την Αχαλιά οργανώνει την επίθεση. Στο Σταματόπουλο μέσα στη ρακέτα, ο οποίος με ωραία προσπάθεια κάνει το 33-29. Παρά την πίεση του Αδαμόπουλου. Χριστόπουλος στο Μακάριο. Ο Αδαμόπουλος σουτάρει αλλά είναι άστοχος. Πολύ κακή η σημερινή εμφάνιση μέχρι στιγμής του Αδαμόπουλου. Σταματόπουλος πάλι, αλλά κόβεται από το Βέρα. Και τώρα έχουμε αλλαγή από την ομάδα των Λεχενών. Στη θέση του Αδαμόπουλου μπαίνει ο Δημητρακόπουλος. Ρεμπούτσικα σε πάλι. Στο Μητρόπουλο, ο οποίος κάνει μπάσιμο και κερδίζει φάουλ από το Δαμιανό. Έχουμε μία συν μία βολές τώρα για το Μητρόπουλο. Ένα και 45 πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Είναι εύστοχος στην πρώτη βολή. 33-30. Και 33-31 τώρα, η Αχαγία πλησιάζει σε απόσταση αναπνοής. Μακάριος. Λάθος του Μακάριου, κλέβει την μπάλα ο Μητρόπουλος. Και Ρεμπούτσικας τώρα. Νέο λάθος όμως και από την Αχαγία, κερδίζει ο Δαμιανός. Πασάρει στο να μαρκάρει στο Μακάριο, ο οποίος αστοχεί. Προσπάθεια για επιθετικό rebound από τον Χριστόπουλο, αλλά η μπάλα είναι out για την Αχαλιά. Ρεμπούτσικας τώρα. Στο Σουλελέ. Μητρόπουλος, ο οποίος κάνει βήματα. Η ομάδα της Αχαλιάς δεν έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το παιχνίδι. Παίζει χωρίς άγχος. Ένα λεπτό πριν να τελειώσει πρώτο ημιχρόνο τώρα. Νέο άστοχο σούτ από το Μακάριο. Λέγαμε λοιπόν ότι η ομάδα της Αχαλιάς δεν έχει ενδιαφέρον για το παιχνίδι. Ακόμα και στην περίπτωση που ιτηθεί, θα ανέβει μαζί με την ΑΕΛ στην Α1 κατηγορία πατρών. Μια ωραία προσπάθεια τώρα από την Αχαγιά με τον Μητρόπουλο
Και το σκορ είναι ισόπαλο 33-33 για πρώτη φορά από την έναρξη του παιχνιδιού. Ενώ απομένουν 30 δευτερόλεπτα. Ο Μακάριος είναι πάλι άστοχος. Κερδίζει το rebound ο Δημητρακόπουλος, ο οποίος αστοχεί κι αυτός. Υπάρχει πολύ, πολύ μεγάλη νευρικότητα. Και τελικά τη λύση δίνει ο Χριστόπουλος. 15 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. 35-33 για την ΑΕΛ. 5 δευτερόλεπτα, μακρινό τρίποντο του Ρεμπούτσικα και το παιχνίδι λίγει, το πρώτο ημίχρονο λίγει. 35-33 υπέρ της ΑΕΛ. Επανερχόμαστε στο Δημοτικό Γυμναστήριο Λεχιανών για να παρακολουθήσουμε το δεύτερο ημίχρονο του κρίσιμου αγώνα, τουλάχιστον για την Αθλητική Ένωση Λεχιανών. Σκορ πρώτου ημίχρονου 35-33. Και αν ρίξουμε μια ματιά στους πόντους της ΑΕΛ, ο Δαμιανός είναι ο πρώτος σκόρερ της ΑΕΛ και του αγώνα με 24 πόντους. Έχει κάνει μια πολύ μεγάλη εμφάνιση. Έχει 10 στα 13 δίποντα και 4-4 ελεύθερες βολές. Οι υπόλοιποι πόντοι της ΑΕΛ είναι 4 από τον Αδαμόπουλο, 4 από τον Μαντά, 2 από τον Χριστόπουλο και 1 από τον Τζαούση με ελεύθερες βολές, ενώ δεν έχει σκοράρει καθόλου ο Μακάριος. Η Αχαγιά στην πρώτη επίθεση του δευτέρου ημιχρόνου με τον Ρεμπούτσικα. Στο Σταματόπουλο, κάτω από το καλάθι, προσποίηση και άστοχο σουτ στο rebound ο Τσαούσης για τον Δαμιανό. Μελάς τώρα. Μακάριος στο Τσαούση. Και το πρώτο εύστοχο σουτ του Τσαούση μετά από πολλές αποτυχημένες προσπάθειες. 37-33 η ΑΕΛ. Ρεμπούτσικας τώρα. Άστοχο τρίποντο από τον Μητρόπουλο. Και Μακάριος. Κάνει το κόστο του κόστο Μακάριος, αλλά κόβεται από το Σουλελέ. Και μπάλα είναι πλάγια για την ΑΕΛ. Ο διαιτητής κύριος Θεοδωρόπουλος δίνει την μπάλα στο Δαμιανό. Μακάριος τώρα. Μελάς. Στον Αδαμόπουλο, ο οποίος κερδίζει φάουλ από την προσπάθεια του Σουλελέ. Δύο βολές τώρα για τον Αδαμόπουλο, που είχε 64% ποσοστό ευστοχίας στους 23 προηγούμενους αγώνες. Είναι εύστοχος στην πρώτη βολή. Και άστοχος στη δεύτερη, το σκορ έχει γίνει 38-33. Ο Τσαούσης διεκδικεί το rebound, αλλά πάτησε την τελική γραμμή. Ρεμπούτσικας τώρα για την Αχαγιά. Μητρόπουλος. Ρεμπούτσικας σε πάλι. Είναι άστοχος και κερδίζει το rebound ο Μακάριος. Καθώς και το φάουλ από το Σουλελέ. Μακάριος και πάλι για την ΑΕΛ. Στο Μελά. Συνεχίζει η κυκλοφορία της μπάλας. Σουτ τελικά από τον Αδαμόπλο. Άστοχος και πάλι. Και η μπάλα είναι για την ΑΕΛ, όπως δείχνει ο κύριος Θεοδωρόπουλος. Ενώ έχουμε έντονες διαμαρτυρίες από τους φιλάθλους. Όλα αυτά 17 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του αγώνα. Νέο άστοχο σούτ από το Βίγλακ